Έναν πραγματικό συμπαραστάτη που σε κάθε ευκαιρία προσφέρει ανιδιωτελώς τη στήριξή του, έχει βρει η κοινωνία του Βόλου στο πρόσωπο του επιχειρηματία Χαράλαμπου Τσιμά, ο οποίος μπορεί να δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στην Αφρική, ωστόσο δεν σταματά να παρέχει τη βοήθειά του στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Μετά τις δωρεές του στο νοσοκομείο του Βόλου και στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, σήμερα τιμήθηκε από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για την προσφορά 2 αυτοκινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Βόλου και την ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας. Αγαπώ την πατρίδα μου. Αγαπώ το Βόλο, γιατί εδώ μεγάλωσα. Και θέλω μόνο να σας πω ότι είμαι αιτισμένος με την προσφορά. Δεν μπορώ να νιώθω τους συμπατριώτες μου και τους συνανθρώπους μου να πονάν. Και εγώ δεν έχω εκατομμύρια, αλλά από αυτά που έχω προσπαθώ να βοηθώ τους συνανθρώπους μου. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου κατά βάθος να βοηθώ αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά, που βλέπω ότι τι δυσκολίες υπάρχουν σήμερα. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσουμε πάλι μέσα από την καρδιά μας, όχι τόσο για τη χρηματική αξία της δωρεάς, όσο για το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η πράξη του κυρίου Τσιμά στη σημερινή κοινωνία. Με τα προβλήματα τα οικονομικά που έχουμε, έρχεται η ιδιωτική πρωτοβουλία και προσφέρει για τις ανάγκες και της ελληνικής αστυνομίας τα δύο οχήματα αυτά. Είναι ένα πολύ σοβαρό παράδειγμα ενός ξεχωριστού συμπολίτη μας, ο οποίος επιλέγει, προσφέρει και νομίζω αξίζει όχι απλώς συγχαρητήρια, αλλά όπως είπατε και εσείς, αξίζει να βρει και μιμητές. Ήταν μια καλή κίνηση προς την αστυνομία και ο συμβολισμός είναι διπλός. Και άλλοι να το μιμηθούν και να αναδειχθεί ο ρόλος ο σημαντικός της αστυνομίας. Ο κύριος Τσιμάς, με τον οποίο εμένα με συνδέουν δεσμοί από τα νεανικά μου χρόνια, είναι ένας πραγματικός ευεργέτης και είναι σημαντική αυτή η πράξη, αν λάβει κανείς υπόψη τις πολύ δύσκολες συνθήκες, τις συνθήκες οικονομικής κρίσης τις οποίες διάγει η χώρα μας. Και ευτυχώς που βρίσκονται τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι, αν θέλετε, υποστηρίζουν όπως εν προκειμένου την ελληνική αστυνομία, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αντικαθιστούν, υποκαθιστούν αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία.